Μην απορρίσετε αν στις διακοπές σας σε κάποιο νησί είτε μπροστά σας τον Σουλεϊμάν ή τον Εζέλ. Οι Τούρκοι τηλεοπτικοί αστέρες φέτος προτιμούν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους. Στη Σαντορίνη ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης συνάντησε τον Σερντάρ Ντερμίζη. Εμείς ακόμα μπορεί να μην τον ξέρουμε, αλλά στη γειτονική χώρα είναι διάσημος ηθοποιός με μεγάλο fan club. The way you choose Santorini for your vacation. Very easy answer because I'm married and I need somewhere more peace. No need for Mykonos right now. Ο Τούρκος ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Κέρι, την κυρία που βλέπετε δίπλα του που είναι και αυτή ηθοποιός. Το ζευγάρι λατρεύει την Ελλάδα. Του συναντήσαμε την ώρα του Λιοβασιλέματος και ήταν σε μεγάλα κέφια. We have to discover all these islands because this is an amazing country, my dear. What did I tell you before I came here? You feel like this is your like brothers and sisters living here? Yeah. Κάπως έτσι αισθάνεται και ο Σουλεϊμάν. Πριν από λίγες ημέρες με τη σύζυγο Σεχραζάτ και το παιδί τους έκαναν διακοπές στην Κο. Ακόμα και στις συνεντεύξεις που δίνει στην Τουρκία, ο Χάλιτ Εργκέτς δηλώνει λάτρης της Ελλάδας και όταν βρίσκει ευκαιρία την επισκέπτεται. Αγαπώ την Ελλάδα, νιώθω σαν να βρίσκομαι στο σπίτι μου, σαν να είμαι στην Τουρκία. Η ιστορία όπως και οι άνθρωποι με συγκινούν. Ξετρελαμένος με τη χώρα μας είναι και ο Κερέμ της Φατμαγιούλ. Ήρθε στο Καστελόριζο για να αποφύγει τους παπαράτσι στην Τουρκία και βρήκε όπως φαίνεται την ησυχία του. Φωτογραφίζεται όπως βλέπετε σε ταβέρνα του νησιού και έχει να το λέει ότι πέρασε τις καλύτερες διακοπές της ζωής του. Ο Εζέλ ή ο Μαχίρ από το Καρανταγί, αν προτιμάτε, τα τελευταία χρόνια βρέξει χιονίσει, τη Λέσβο θα την επισκεφτεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αφήστε που κατά δήλωσή του τρώει στο νησί και τα καλύτερα ψάρια. Οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλικοί και ζεστοί. Κατάλαβα πόσο πολύ με αγαπάνε και τους αγαπάω κι εγώ. Θα ξαναέρθουμε και εγώ και οι φίλοι μου. Εδώ μάλιστα τα ψάρια είναι πιο νόστιμα από ό,τι στην Τουρκία. Αυτό θα πει διαφήμιση και ειδικά όταν την κάνει ο Εζέλ, που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός στην Τουρκία.